Στην κεντρική πλατεία της Λάρισας τίμησε την εργατική πρωτομαγιά, το εργατικό κέντρο παρουσία εκπροσώπων φορέων αλλά και εργαζομένων. Τιμάμε σήμερα την 1η Μάη, ημέρα σύμβολο ενάντια στην εκμετάλλευση των εργατών όλου του κόσμου. Φέτος, το 2023, στις σημερινές σύγχρονες συνθήκες υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να δουλεύουν οι εργαζόμενοι με σταθερό ωράριο, μόνιμη εργασία, με σύγχρονα δικαιώματα, με υγεία και ασφάλεια. Η φετινή 1η Μάη είναι αφιερωμένη σε όλους τους εργάτες που σκοτώνονται καθημερινά στα ονομαζόμενα εργατικά ατυχήματα. Ένας στους τρεις εργαζόμενους σκοτώνεται την ώρα δουλειάς και καλούμε όλους τους εργαζόμενους να παλεύουν κάθε μέρα σε κάθε χώρο για να εξασφαλίζονται σύγχρονες συνθήκες εργασίας και υγιεινή και ασφάλεια. Με σύνθημα καλύτερες συνθήκες εργασίας τιμήθηκε από τους εργαζόμενους πρωτομαγιά. Οι αυταπασχολούμενοι μικροί έμποροι είμαστε σήμερα εδώ πέρα στην κεντρική πλατεία μαζί με τους εργαζόμενους, τους αγρότες, το λαό της πόλης, να διατρανώσουμε κι εμείς για τα δίκαια αιτήματά μας, διότι η κατάσταση στην αγορά είναι σε πολύ ωριακό σημείο, ειδικότερα και μετά τις καινούργιες τροπολογίες που αφήνει περιθώριο σε δημάρχους να παίρνουν απόφαση για να δουλεύουμε 24 ώρες τα καταστήματά μας, δεν τα έχουμε ανοιχτά, για τη ζωή που μας ανήκει και για όλα αυτά που τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε βρει αντιμέτωποι με πολύ οξυμένα προβλήματα και δυσκολευόμαστε να ζήσουμε τις οικογένειά μας. Είμαστε εδώ σήμερα για να περάσουμε το μήνυμα ότι αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο, να στείλουμε το μήνυμα σε όλες τις κυβερνήσεις που περνάνε αυτά τα χρόνια ότι θα μας βρουν απέναντί τους. Έχουμε τη δύναμη μαζικά, όπως το αποδείξαμε και στις πρόσφατες κινητοποίησεις για τα Τέμπη, να αντισταθούμε και να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας και τις οικογένειές μας. Σήμερα οι συνταξιούχοι δίνουμε το μεγάλο παρόν στην εργατική πρωτομαγιά για να τιμήσουμε τους νεκρούς του Σικάγου και όλους τους εργαζόμενους που πέσαν και τους νεκρούς της Κεσαριανής. Οι συνταξιούχοι δεν λείψαμε από καμιά πρωτομαγιά. Θεωρούμε ότι η πρωτομαγιά δεν είναι αργία, αλλά είναι απεργία. Επομένως, το χρέος που έχουμε και εμείς συνταξιούχοι, είμαστε απόμαχοι της δουλειάς, αλλά όχι του αγώνα. Καλούμε και τους νέους να συνεχίσουν αυτόν τον ωραίο αγώνα, ο οποίος είναι δίκαιος, και όταν όλοι οι εργαζόμενοι συσπηρωθούν γύρω από τα ταξικά συνδικάτα, η νίκη θα είναι δικιά μας. Αμέσως μετά την επαιριακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.